Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θανάση Οικονόμου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των Συνδικάτων Μεταφορών. Κύριε Οικονόμου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Βογιόπουλε, και κύριε Κωτάκη, σας και τους ακροατές σας. Δεν ξέρω αν εσείς ήσασταν εν γνώση αυτής της αυτοψίας, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας, να πούμε, από ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Ριζοσπάστη. Ο Ριζοσπάστης την έφερε στη δημοσιότητα αυτή την αυτοψία. Αν εσείς γνωρίζατε για αυτήν. Εμείς αυτό που γνωρίζουμε είναι μετά την αυτοψία η οποία έγινε από τους επόπτες υγείας, οι οποίοι κάναν έλεγχο στο σταθμό Ομόνοια, στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ και στη γραμμή 2-3 του μετρό, και το πόρισμα είναι ότι υπήρχε συνωσισμός και υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος και στα βαγόνια και στα αποβάθρες. Και μάλιστα είμαστε και σε θέση να γνωρίζουμε ότι οι επόπτες υγείας μετά απευθυνθήκαν στα γραφεία της ΤΑΣΥ και ζητήσαν ακόμα και τη χωρητικότητα των σειρμών. Και μάλιστα σε πρώτη φάση η εταιρεία τους έλεγε ότι δεν γνωρίζουμε, λέει, τη χωρητικότητα των σειρμών και θα πρέπει να συνενωθούν πολλές υπηρεσίες μαζί για να μάθουμε το πώς χωράει ένα σειρμός. Συγγνώμη, τώρα έχω χάσει τα... έχασα λίγο τα λόγια μου. Δεν ξέρει η εταιρεία πόσους ανθρώπους παίρνει το βαγόνι το οποίο διαχειρίζεται. Αυτό απαντήσαν σε πρώτη φάση στους επόπτες υγείας και τους είπαν ότι θα συνεννοηθούμε και θα στείλουμε κάποια στιγμή mail το πώς χωράνε. Προχωρητικότητα και σε να μπείτε θα δείτε ότι είναι από 1032 άτομα. Τότε πώς βγάζουν τις κοινέ υπουργικές αποφάσεις ή τις πράξεις που λένε μέχρι τόση? Τις βγάζουν, αλλά δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Και όταν μιλάμε, δεν είναι θέμα να ελέγξεις τον κόσμο, είναι το θέμα να πάρεις μέτρα. Γιατί ο ΑΣΑ ξέρει κάθε μέρα πόσοι επιβάτες μετακινούνται. Και χρειάζεται να πάρεις μέτρα για να τηρηθεί το 65%. Μάλιστα. Αυτή, η εικόνα αυτή η οποία μας μεταφέρει η αυτοψία, ξαναλέω, είναι η εικόνα της 6ης Νοέμβρη. Διαβάζω ένα απόσπασμα. Δεν τηρείται το μέτρο της αποστασιοποίησης για τον περιορισμό της διασποράς του ιού, αποτελώντας οι χώροι αυτοί των μέσων μαζικής μεταφοράς εστίες μετάδοσης με κίνδυνο για τους επιβαίνοντες και τη δημόσια υγεία γενικότερα. Αυτά λέει το απόσπασμα της αυτοψίας. Αυτά στις 6 Νοέμβρη. Έχει αλλάξει κάτι μετά την 6 Νοεμβρίου σε ό,τι αφορά τον τρόπο που λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Δεν έχει αλλάξει κάτι, και μάλιστα αυτό που έχει αλλάξει είναι προς το χειρότερο. Μπορώ να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τι έχει αλλάξει πάνω από τον Απρίλιο, στο πρώτο κύμα, με τώρα. Τον Απρίλιο, θυμάμαι συγκεκριμένα, ήταν η πρώτη ή δεύτερη Κυριακή του μήνα, που κρούσμα πήγε στον Ευαγγελισμό, μια γυναίκα, η οποία βρήκαν ότι ήταν θετική στον ιό, και μετά αμέσως τους οδηγούς οι οποίοι δουλεύαν στη συγκεκριμένη γραμμή τους βγάλανε σε καραντίνα. Τώρα έχουμε το άλλο. Την προηγούμενη εβδομάδα, σε σεμινάρια στο εκπαιδευτικό κέντρο της ΟΣΥ, βρεθήκαν ο δάσκαλος θετικός και άλλοι 4 εργαζόμενοι. Η εταιρεία, αντί να βγάλει και τους υπόλοιπους σε καραντίνα, τους έστειλε για δουλειά. Μετά από 5 μέρες που βγήκε και το πανελληνικό δείγμα, βρεθήκαν και οι υπόλοιποι θετικοί. Δηλαδή πήγαν εργαζόμενοι για δουλειά, θετικοί στον ιό. Και μάλιστα έρθαν σε επαφή με όλους τους εργαζόμενους, με τεχνίτες. Δηλαδή είναι χαρακτηριστική ο τρόπος, δηλαδή είναι χαρακτηριστικός που αντιμετωπίζει πλέον η κυβέρνηση και η εταιρεία τους εργαζόμενους και τους επιβάτες. Πείτε μας κάτι, είναι προφανές ότι αυτή η αυτοψία διαψεύδει παταγωδώς. Αυτοψία κυβερνητικού οργάνου, να το πούμε έτσι, της διοίκησης. Παταγωδώς όλους τους χειρισμούς ότι δεν υπάρχει συνωστισμός ή ότι η κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών δεν τις μετατρέπει σε εστίες μετάδοσης. Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, μας είπατε, έχετε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχετε κρούσματα και μεταξύ του προσωπικού, έτσι. Πού είναι σε καλύτερη κατάσταση, ας το πούμε έτσι, από τους επιβάτες? Ναι, υπάρχει, καταρχήν να σου πω το εξής. Όταν ένα λεωφορείο απολυμμένεται από 7 έως 10 μέρες, δεν μιλάω να καθαρίζεται κάθε βράδυ, η απολύμανση του γίνεται από 7 έως 10 μέρες. Ζητήσαμε από τη διοίκηση να γίνεται καθημερινή απολύμανση, το οποίο μας λέει δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ζητήσαμε, παράδειγμα, από τη διοίκηση να γίνουν τεστ σε όλο το προσωπικό στα μαξιά στον Μπραχάμι που είχαμε τα κρούσματα. Και εδώ μας είπε ότι δεν μπορούν να γίνουν. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η διασπορά στους χώρους δουλειάς δεν ξέρουμε πού έχει φτάσει. Μάλιστα. Είναι επιτακτικό να γίνει άμεσα τεστ στα μαξιά που είχαμε πολλά κρούσματα. Δηλαδή, δεν μπήκαν σε καραντίνα άμεση ούτε οι οδηγοί, οι απογευματινοί που αλλάξαν τους πρωινούς οδηγούς που ήταν θετικοί στον ιό.
Κύριε Οικονόμο, παρά το lockdown, παρά την καραντίνα στην οποία βρισκόμαστε, η εικόνα η οποία υπάρχει είναι ότι για τους λόγους των μετακινήσεων των ανθρώπων οι οποίοι πηγαίνουν στην εργασία τους, τα φαινόμενα αυτού του συνωστισμού δεν έχουν αποσοβηθεί. Είναι ακριβές. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι χτες και σήμερα υπήρχε μείωση του κόσμου γιατί υπάρχει το lockdown. Το lockdown θα κρατήσει δύο εβδομάδες, τρεις, ένα μήνα, δύο. Μετά θα έχουμε ξανά την ίδια κατάσταση. Από τη στιγμή που τόσο καιρό δεν έχει πάρει μέτρα η κυβέρνηση να κάνει προσλήψεις, τις προσλήψεις που χρειάζεται, όχι τώρα 300, γιατί ο ίδιος υπουργός λέει ότι χρειάζονται 3.000 οδηγοί στην ΟΣΥ. Εάν δεν πάρει μέτρα να φτιάξει τους σειρμούς στον ΙΣΑΠ, στο μετρό και τα λεωφορεία, δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Είναι ακριβές ότι σε αυτή την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι είχαμε μία αναμονή ακόμα και 9 λεπτά. Από ό,τι γνωρίζω, ότι τη στιγμή που ήταν η επόπτης υγεία στο σταθμό του μετρό στο ΙΣΑΠ, το τρένο έμεινε 9-10 λεπτά στάσιμο στη γραμμή. Μάλιστα. Τι πρέπει να γίνει, κύριε Οικονόμο? Πρέπει να αλλάξει η πολιτική της κυβέρνησης όσον αφορά συνολικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ειδικά τώρα από την κρίση της πανδημίας. Δυστυχώς τα μέσα είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα εστία μετάδοση του ιού. Έρχονται τόσο κοντά ένας επιβάτης με τον άλλον που χρειάζονται άμεσα μέτρα. Χρειάζονται δηλαδή άμεσα προσλήψεις και άμεσα επισκευή του στόλου. Έχουμε και εμείς το φωνάζουμε μικρό. Και λεωφορεία έχουμε και σειρμούς. Απλά δεν φτιάχνονται. Δεν θέλει η κυβέρνηση να τους επισκευάσει, δεν θέλει να κάνει προσλήψεις να λύσει το πρόβλημα. Κύριε Οικονόμο, ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.